Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται ακριβώς στο σύστημα υγείας. Διότι ο ECDC είναι σαφής. Η αντιμετώπιση πανδημίας δεν γίνεται με αποκλιμάκωση μέτρων. Και πάντως μέτρο δεν είναι η μουσική. Έτσι. Είναι τα μέτρα δημόσιας υγείας. Θέλω να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ο γραμματέας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας και στους ακροατές. Θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία από εδώ και πέρα με αποκλιμάκωση των μέτρων? Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν. Εγώ ξέρω τι λένε τα επιστημονικά δεδομένα. Γιατί επιστήμη, προσέξτε, είναι ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Μάλιστα, αυτό το είχε πει νευροχειρουργός, παλιός μας δάσκαλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νευροχειρουργικών Εταιριών. Δεν είναι ό,τι βολεύει το εξοραϊστικό επικοινωνιακό αφήγημα του καθενός. Και τα στοιχεία είναι αδυσόπιτα, κύριε Σαχίνη. Χθες είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ 2022 σε θανάτους, 128, και ο μήνας Ιανουάριος του 2022 σε αριθμό απολειών είναι ο χειρότερος μήνας από την έναρξη της πανδημίας, δηλαδή εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με την αδικαιολόγητα υψηλή θνητότητα της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα, που έχει εκτιναχθεί στην κορφή της Ευρώπης, στην κορφή της Ευρώπης, από τον Νοέμβριο του 2020, από το δεύτερο κύμα δηλαδή, μέχρι σήμερα, η οποία έχει συγκεκριμένη εξήγηση. Και αυτά πλέον δεν τα λένε μόνο οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας. Είναι κοινή διεθνής επιστημονική πεποίθηση ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητα πολλοί. Τα λένε επιστήμονες διεθνούς κύρους. Οι αιτίες είναι τρεις βασικά, πέρα από όλες τις άλλες. Η πρώτη αιτία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αδικαιολόγητοι θάνατοι βαραίως πασχόντων, διασωληνωμένων ασθενών, που είτε νοσηλεύονται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας σε πρόχειρους θαλάμους και κοινούς αναπνευστήρες, ή νοσηλεύονται σε πτέρυγες μαϊμού μεθ, που δεν είναι μεθ, αλλά τις έχει βαφτίσει αφαίρετα η κυβέρνηση ως μεθ, αίθουσες χειρουργείων ανανύψεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ή τέλος είναι αδικαιολόγητοι θάνατοι και μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας που λειτουργούν, οι οποίες είναι τραγικά υποστελεχωμένες με το μισό προσωπικό από αυτό που θα έπρεπε να έχουν. Αυτά τα έχει τεκμηριώσει και η επιστημονική δημοσίευση Λίτρα Σιόδρα, η οποία προκάλεσε τεράστια μηχανία στην κυβέρνηση, ακριβώς γιατί αυτά που έλεγαν οι νοσοκομιακοί γιατροί ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 και η κυβέρνηση διαρκώς τα διεύσευδε, τα αναφέρει επακριβώς μια επιστημονική δημοσίευση που συνυπογράφει ένας κατά τον Πρωθυπουργό πολύ στενός του συνεργάτης. Δεύτερη κατηγορία αδικαιολόγητων θανάτων είναι οι αδικαιολόγητοι θάνατοι στις απλές κλίνες των ασθενών που δεν είναι διασωληνωμένοι, στις πτέρυγες νοσηλείας κορονοϊού. Αυτό κάπως το ανέφερε εν τη ρήμη του λόγου της η κυρία Αγκάγκα στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, μάλιστα, περί της πρότασης δυσπιστίας. Το παρουσιάσαμε αναλυτικά, να μην κουραστείτε. Δώστε μου μία εξήγηση εσείς. Εδώ τι συμβαίνει? Ή κάτι άλλο συμβαίνει ή δεν προλάβαμε? Μα σας λέω ακριβώς ποια είναι η εξήγηση. Είναι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες. Συνεχίζω και δεν θα αργήσω να σας το να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν στις πτέρυγες νοσηλείας, στις απλές κλίνες, έχουμε πολλούς αδικαιολόγητους θανάτους, γιατί και εκεί υπάρχει τραγική υποστελέχωση από προσωπικό και γιατί δίνονται επικίνδυνες εντολές από διοικητές νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών να εφημερεύουν εκεί γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, ακόμα και ψυχίατροι, ακόμα και ορθοπαιδικοί, ακόμα και γυναικολόγοι, καταλάβατε. Και η τρίτη κατηγορία αδικαιολόγητων θανάτων, η οποία τεκμηριώθηκε και αυτή χθες με την ανοιχτή επιστολή που αποστέλουν προς την κυβέρνηση οι επιστημονικοί υπεύθυνοι γιατροί διευθυντές, όχι ενός, όχι δύο, όχι τριών, αλλά 26 τμήματων επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων από όλη τη χώρα, όπου ουσιαστικά επισημαίνουν μεθοδευμένο σχέδιο διάλυσης της επίγουσας ιατρικής, δηλαδή των τμήματων επιγόντων περιστατικών και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των δύο θεμελίων του συστήματος περίθαλψης. Άρα έχουμε και εκεί άλλη μια κατηγορία αδικαιολόγητων θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, που αφορούν ασθενείς πριν καν φτάσουν στις πτέρυγες νοσηλείας. Αυτές είναι οι αιτίες που στην Ελλάδα έχουμε τόσο πολλούς θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν με εμάς το ίδιο
ή και μικρότερο ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό. Είναι πάρα απλά τα πράγματα. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή θέλω να σας ρωτήσω και για τους συναδέλφους σας, πριν από αυτό, σας παρακαλώ πολύ, είπατε κάτι κομβικό. Ναι. Μία κατάσταση είναι η διασωληνωμένη στις ΜΕΘ και η διασωληνωμένη εκτός ΜΕΘ. Εσείς έχετε καταδείξει και ποια είναι η ακριβής πληρότητα 100% σε κλίνες ΜΕΘ COVID. Τα έχουμε πει αυτά, στα νούμερα συνεχίζουν, έχουν κολλήσει στο 85%. Ναι, αλλά και γι' αυτό, με συγχωρείτε, ήταν και γι' αυτό αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή, γιατί ο κύριος Πλεύρης, εν τη ρήμη του λόγου του, τώρα σε αυτή την πρόσφατη συζήτηση, είπε τα αληθινά νούμερα. Δηλαδή, είπε κάποια στιγμή ότι λειτουργούν συνολικά σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία αθρηστικά COVID και non-COVID μεθ 1.300, εκ των οποίων οι 207 είναι οι κλίνες των ιδιωτικών κλινικών που έχουν δεσμευτεί από το Υπουργείο Υγείας με τη γνωστή πανάκριβη σύμβαση. 1.300 μείον 207 μας κάνει με αριθμητική τρίτης δημοτικού 1.093. Δηλαδή είναι ακριβώς το νούμερο που λέμε από το Μάρτιο του 2021 και που διέψευδε διαρκώς η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ότι λειτουργούν συνολικά αθρηστικά COVID και non-COVID μεθ 1.093 κλίνες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, εκ των οποίων 600 και κάτι είναι κλίνες COVID, 400 και κάτι είναι κλίνες non-COVID. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό και έτσι εξηγούνται τα στοιχεία που δίνει καθημερινά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας για τους το συνολικό αριθμό διασωληνωμένων και για τον αριθμό διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. Είναι πολύ απλό. Χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε, γιατί έτσι εξηγείτε γιατί έχει και κόσμο διασωληνωμένο εκτός ΜΕΘ. Πάμε όμως σε ένα κρίσιμο κομμάτι. Είπατε για τις απλές κλίνες COVID, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω για το προσωπικό. Η μία εξήγηση είναι το τι γίνεται εκεί μέσα και ποιοι τους βλέπουν από ένα παρφανισμένο προσωπικό. Είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Σαχινή, για να μην ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αν έχεις μία πτέρυγα με 60 ασθενείς, όπου απαγορεύεται να είναι μέσα οι συγγενείς για ευνόητους λόγους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν την πανδημία, πολλές φορές από τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, μας έσωζαν οι συγγενείς των ασθενών. Έκαναν νοσηλεία, βαρούσαν συναγερμό, τάιζαν τους ασθενείς, τους έπλαιναν, έτσι. Όταν έχεις μία πτέρυγα χωρίς συγγενείς με 60, 70, 80 ασθενείς και δύο νοσηλευτές στη βάρδια που τρέχουν με πατίνια, εάν στραβώσει απότομα και επιδεινωθεί ένας ηλικιωμένος και του πέσει ο κορεσμός του οξυγόνου από το 89 στο 79, ποιος θα το πάρει χαμπάρι? Σωστό. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Έχετε δηλαδή δίκιο, εγώ δεν διαφωνώ. Χαίρομαι γιατί εσείς δεν έχετε σταματήσει να τα λέτε. Θέλω όμως να μου πείτε και το κρίσιμο, γιατί σωστά το συνδέσατε με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λέτε ότι εδώ έχουμε στις απλές κλίνες COVID και κόσμο που αν τον είχαμε προλάβει με την πρωτοβάθμια δεν θα φτάνε στα νοσοκομεία. Μα κοιτάξτε, από το Νοέμβριο του 2020, από το Δεκέμβριο του 2020, για να είμαι ακριβής, έτσι, θέλω να είμαι ακριβής, μπορεί υπάρχουν και τα βίντεο των εκδηλώσεων και των ανακοινώσεων, μπορείτε να τα δείτε. Από το Δεκέμβριο του 2020 λέμε, και όχι μόνο εμείς, και άλλοι και επιστήμονες διεθνούς κύρους, το εξής, ότι το θεμέλιο, το πρώτο ανάγχωμα απέναντι στην πανδημία, όπως και σε κάθε νοσηρότητα, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα έπρεπε όλοι οι ασθενείς να είναι χρεωμένοι σε έναν οικογενειακό γιατρό, όλος ο πληθυσμός, ο οικογενειακός γιατρός να είναι οργανικά διασυνδεδεμένος με ένα κέντρο υγείας. Θα έπρεπε να παρακολουθεί, να τους πείσει να εμβολιαστούν κιόλας και να αναλάβει τον εμβολιασμό τους. Να επιλέξει ασθενείς ευπαθών ομάδων στα πρώτα στάδια της νόσου, πριν χρειαστούν νοσοκομείο, για να μην χρειαστούν νοσοκομείο, να πάνε στο κέντρο υγείας, να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία σε εξωνοσοκομιακή βάση, σε day case βάση, για να μην χρειαστούν νοσοκομείο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προμηθεύτηκε η χώρα μας από τότε που έπρεπε τα μονοκλονικά, ναι, τα οποία δεν είναι πανάκια, το ξανατονίζω, σωστό, έτσι. Σωστό. Είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις ευπαθών ομάδων στα πρώιμα στάδια της νόσου. Πανάκες δεν για υπάρχουν. Για να μην χρειαστούν νοσοκομείο, διότι ήξερε ότι δεν έχει το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει. Δεν ήταν το κόστος του φαρμάκου αυτό καθεαυτό το απαγορευτικό. Ήταν το ότι δεν ήθελαν με τίποτα να ενισχύσουν τη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί μισούν γενικά τη δημόσια περίθαλψη, αλλά απέναντι στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν ένα ιδιαίτερο μίσος. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην επίσημη ομιλία του ως πρωθυπουργού της χώρας, όχι σε κάποιο φόρουμ υγείας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
το Σεπτέμβριο του 2021 και μπορείτε να το δείτε. Ανέφερε για όλη την οικονομία ότι θα ξεκινήσει τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα γενικά σε όλη την κοινωνία, έτσι. Από πού? Από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μάλιστα. Το θεωρούν και αυτό ένα τεράστιο φιλέτο ιδιωτικής κερδοσκοπίας. Επειδή θέλω να σας ρωτήσω για το προσωπικό, πείτε μου λοιπόν, είναι δυνατόν ο ECDC να λέει, παιδιά, ετοιμότητα, δεν έχουμε ξεμπερδέψει, και να λέει ο κύριος Πλεύρης χθες αυτό το τρελό ότι πάμε σε αποκλιμάκωση μέτρων? Ναι, ναι, με συγχωρείτε, συμβαίνει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Κάτι ακόμα πιο σοβαρό συμβαίνει εδώ και 1,5 μήνα, με συγχωρείτε. Συμβαίνει το εξής, ότι η καθεστική έτσι, αφήγηση, η κυβερνητική, έχει ταυτιστεί πλήρως, επιλέξει, με το αφήγημα των αρνητών του ιού, αντιεμβολιαστών, ανορφολογιστών κλπ. Λένε και οι δύο το ίδιο πράγμα. Η παραλλαγή όμικρον είναι ένα απλό κρυολογηματάκι, μάλιστα, η πανδημία τελειώνει, φυσική ανοσία και φύγαμε. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι αυτό δεν υπακούει σε κανένα επιστημονικό, σε κανένα υγειονομικό κριτήριο, αλλά υπακούει αυστηρά σε κριτήρια εξυπηρέτησης, οικονομικών σκοπιμότητων και μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, θέλω να πω στο προσωπικό, δεν θέλω να με διακόψετε, θέλω να τα ακούσετε, γιατί έχει σημασία εσείς να το ξεκαθαρίσετε. Είπε ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 2.200 μόνιμες προσλήψεις ιατρών, το διαβάζω αυτούσιο, και υπάρχουν άλλοι 2.000 επικουρικοί γιατροί. Πώς έχουν γίνει, είναι το πρώτο ερώτημα, αφού έχω εδώ μπροστά μου την προκήρυξη και είναι ακόμη στον αέρα. Και είπε επίσης, επιπλέον υπηρετούν 15.000 επικουρικό, 14.000 νοσηλευτικό, ετοιμάζονται να βγουν προκηρύξεις για μόνιμη στελέχωση 4.000 θέσεων, 910 θέσεων λοιπού προσωπικού και άλλες 700 θέσεις γιατρούς. Ρωτώ λοιπόν, μετά από 7.000 υγειονομικούς που θα λείψουν ενδεχομένως ως ανεμβολίαστοι, τότε πώς οι προσλήψεις αυτές που είναι λιγότερες θα μπορέσουν να αναπληρώσουν τα κενά? Ποιος λέει ψέματα τελικά? Πάλι με στοιχεία μπορείτε να μπείτε στην αρχή πληρωμών, αν θέλει η κυβέρνηση, γιατί εσείς δεν μπορείτε να μπείτε, να με διαψεύσει. Έτσι, στην πλατφόρμα. Με στοιχεία. Το σύνολο του προσωπικού όλων των κλάδων και όλων των εργασιακών σχέσεων που υπηρετεί αυτή τη στιγμή αθρηστικά στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ είναι σημαντικά λιγότερο τώρα, 1η Φεβρουαρίου 2022, από το προσωπικό που υπηρετούσε την ίδια ημερομηνία του 2020 πριν την πανδημία. Αυτό προκύπτει από τις αποχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις, τις παρετήσεις και επίσης από τις αναστολές εργασίας. Με τις αναστολές εργασίας τώρα, για να το πω και αυτό το θέμα, να μην σας τρώω τον χρόνο, πλέον είναι ένα ινάτι του κυρίου Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία επιστημονική βάση να μην ξαναγυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους να μας βοηθήσουν κάνοντας συχνά τεστ. Και αυτό που πέταξε ο κύριος Πλεύρης, ότι θα τους απολύσει κιόλας στις 31 Τρίτου 2021-2022, είναι απλά κατάφορη παραβίαση του συντάγματος. Κατάφορη παραβίαση του συντάγματος της χώρας. Άρα με τα και τέλος, και δεν θα το επιτρέψουμε. Άρα με τα στοιχεία του Υπουργού δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν λέει αλήθεια λοιπόν. Όχι βέβαια, γιατί έλεγε αλήθεια για τις κλίνες ΜΕΘ, που μας έλεγε με γραπτή του ανακοίνωση 27 Νοεμβρίου 2021 ότι δήθεν οι κλίνες ΜΕΘ στο ΕΣΥ που λειτουργούν μόνο στο ΕΣΥ είναι 1.300 ενώ ήταν 1.000 και κάτι, και ότι είχε δεσμεύσει δήθεν όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή άλλες 300 που τότε είχε δεσμεύσει μόνο 100. Γιατί πρώτη φορά είναι που λένε ψέματα. Λέει συνάδελφός σας, μήπως πρακτικά, συνάδελφός από την Κρήτη, κύριε Παπανικολάου, πάμε σε κατάργηση θέσεων με αυτές τις 7.000. Μήπως αυτό είναι το παιχνίδι? Πώς, τι να είναι? Να καταργηθούν θέσεις οργανικές, αυτό εννοεί. Φυσικά. Αυτοί θέλουν να εξαφανιστεί το μόνιμο προσωπικό τελείως. Είτε με απολύσεις, είτε με συνταξιοδοτήσεις, είτε με παρετήσεις. Να εξαφανιστεί τελείως το μόνιμο προσωπικό και να έχουμε μόνο συμβασιούχους και επικουρικούς ομήρους. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Και απαντήστε και στη φίλη μου τη Μαρία. Καλά τα λέει. Α, να πω και μια κουβέντα για τους προηγούμενους όμως. Ναι, βεβαίως. Την καταιγίδα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και το πλήθος της επικουρικής ομηρίας το είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σεντράρει, η Νέα Δημοκρατία σκοράρει. Σκοράρει. Δικιά μου ατάκα ποδοσφαιρική. Offside δεν βγαίνει κανείς τους. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα από τη φίλη τη Μαρία. Μπράβο στον κύριο Παπανικολάου, διότι η επίσημη διαχείριση έχει σύμπτωση με τους αρνητές. Μήπως αλλάζει
αλλάζουν και την καταγραφή, τον τρόπο καταγραφής θανάτων και θα δικαιώσουν τους αρνητές ότι γράφαμε παραπανήσους. Μήπως παίζουν... Ναι, και αυτό το άκουσα. Το πέταξε και αυτό ο κύριος Πλεύρης κάποια στιγμή. Έκλεισε το ματάκι στους αρνητές ανορφολογιστές για το αφήγημα δήθεν ότι αποδίδονται στην επιδημία θάνατοι από άλλα αίτια. Και αυτό ήταν τραγικό που είπε ο κύριος Υπουργός. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα, να με συγχωρούν κάποιοι φίλοι που δεν το αντιλαμβάνονται. Προσέξτε, εάν κάποιος εισαχθεί στο νοσοκομείο για βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και είναι σε κόμμα και μετά από 20, 25, 40, 45 μέρες καταλήξει εν μέσω πολυοργανικής ανεπάρκειας, σύψης, κατακλήσεων, δευτεροπαθών επιπλοκών κλπ., η αιτία θανάτου είναι η βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση. Τελεία. 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 Καταλάβαμε. Τελεία. Κάτι τελευταίο, δώστε το μας. Υπερβάλλουσα θνησιμότητα δείχνει ότι δεν... Θνητότητα. Θνησιμότητα. Θνησιμότητα είναι το σύνολο των θανάτων. Για το σύνολο, ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Μισό λεπτό, κύριε Παπα-Νικόλα. Θνητότητα είναι το ποσοστό των θανάτων επί των κρουσμάτων. Άρα και τα δύο. Τα έχουμε πει. Για τη θνησιμότητα ρωτάμε για το σύνολο. Κρύβονται κάτω από το χαλί ασθένειες τελικώς. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι χάνεται κόσμος επειδή δεν προλαβαίνουμε με τη μονοδιάστατη πια αντίληψη στα νοσοκομεία. Α, εννοείτε τους θανάτους από άλλα νοσήματα. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Έχουμε εκτόξευση των θανάτων και από λοιπές παθήσεις ήδη από το 2020 λόγω της μονομερούς ενασχόλησης του συστήματος περίθαλψης του δημόσιου με άνωθεν εντολές, μόνο με μία νόσο και τη μετατροπή του σε μονοθεματικό σύστημα υγείας. Σαφέστατα. Καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά.